Δημήτρης Παπαϊωάννου κοντά μας, ο μετεωρολόγος μας, ο οποίος χαμογελάει με όλα αυτά τα οποία λέμε. Να τα βλέπετε εσείς οι ελεύθεροι. Απληστία λέγεται. Να τα βλέπετε εσείς οι ελεύθεροι, έχει ανέβει ο πύχης. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε. Όχι τόσο Γιάννη, λοιπόν. Έχουμε σειρές ροχές σε καταιγίδες αυτή τη στιγμή στη δυτική χώρα και κυρίως στο Ιόνιο, στα Επτάνησα και στα δυτικά παράκτα τμήματα της δυτικής Ελλάδας. Λέμε χαρακτηριστικά στην Κέρκυρα, έχουμε έντονη καταιγίδα. Αυτό είναι Κέρκυρα ή είναι Πάργα? Πάργα είναι, έχεις δίκιο, αυτό είναι δικό μου λάθος. Είναι Πάργα. Ναι. Έχουμε έντονες καταιγίδες, έχουν ήδη πέσει τοπικά γύρω σε 100 τόνους νερού, ένα στρέμμα, είναι πολύ βροχή σε αυτό το χρονικό διάστημα. Εκεί που βλέπεις, χθες το πρωί το ζόμπι έκανε 12 ευρώ. Ναι, ναι. Τώρα κάνει. Για όποιον ήταν. Τώρα σε πληρώνω για να έρθεις. Λοιπόν, πάντως είναι μια σημαντική κακοκαιρία και ήδη έχουν πέσει πολλά χιλιοστά και στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα. Δηλαδή, στην ορεινή Κέρκυρα 140 χιλιοστά βροχής. Στη Ζάκυνθο γύρω στα 100 χιλιοστά βροχής είναι μεγάλος όγκος νερού. Αυτό έγινε μέσα στη νύχτα, έτσι, δηλαδή μετά τις 8-9 η ώρα μέχρι και τώρα. Και θα συνεχιστούν τα φαινόμενα. Να δούμε και τους κεραυνούς λίγο βλέπουμε γρήγορα. Και αυτό, μπράβο, και ότι έχουμε και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Λοιπόν, μάλιστα. Βλέπουμε ότι έχουμε ουσιαστικά τα έντονα φαινόμενα αυτή τη στιγμή, κυρίως στα Επτάνησα, στο Ιόνιο, ναι, δηλαδή, και στα δυτικά τμήματα της χώρας, γύρω στα δυτικά παράκτη, δηλαδή και στην Ηλία έχουμε αυτή τη στιγμή στον Πύργο, και στην Αχαΐα είχαμε στη δυτική Αχαΐα, και θα μεταγενηθούν τα φαινόμενα και στη δυτική Στερεά. Έντονες ζόχες και καταιγίδες. Αυτό μέχρι περίπου το μεσημέρι ήταν τα έντονα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα. Δηλαδή, τις επόμενες ώρες χρειάζεται προσοχή τοπικά σε αυτές τις περιοχές και για το χαλάζι και για τους κεραυνούς και κυρίως και για τον όγκο νερού που θα πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα. Και προς τα πού μετακινείται τώρα η κακοκαιρία? Σιγά-σιγά θα έρθει ανατολικά. Θα επηρεάσει δηλαδή και την υπόλοιπη Πελοπόννησο και κυρίως την Θεσσαλία, τη Μακεδονία. Και βλέπουμε ότι όσο περνάει η ώρα και την Ανατολική Στερεά και κυρίως όμως τα έντονα φαινόμενα θα είναι από αργά το απόγευμα στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία και στο Βόρειο Αιγαίο και στην Εύβοια, αλλά κυρίως Βόρειο Αιγαίο και Θράκη. Το βράδυ, μέσα στο βράδυ, θα έχουμε ισχυρές ροχές και καταιγίδες και εκεί χρειάζεται προσοχή για χαλάζι, κεραυνούς και τοπικά μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, Λίμνο, δηλαδή Σαμοθράκη. Και εκεί σχέση στη Θράκη χρειάζεται προσοχή στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, χρειάζεται προσοχή στις περιοχές. Για τις επόμενες ώρες έντονο... και για το βράδυ μας, ναι, 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 κυρίως. Αργά το βράδυ σήμερα. Και λοιπόν, εδώ Αττική σε εμάς. Πάμε να δούμε Αττική. Θα δούμε ότι βλέπουμε και γρήγορα τον καιρό πώς θα εξελιχθεί και οι άνεμοι θα ξεπερνάνε τα 4 με 6 μόνο. Πρόσχερα στο Ιόνιο θα φτάνουν 7 μποφόρ και η θερμοκρασία σε πτώση λόγω και των φαινομένων θα ξεπερνάνε τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου και στις περιοχές που θα βρέχει, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα είναι ακόμη πιο χαμηλά, 25 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εδώ σαν και έβρεξε λίγο μέσα στο μεσάνυχτα και το ξημέρωμα. Λοιπόν, περιμένουμε όμως ένα πέρασμα από βροχές και καταιγίδες περίπου το απόγευμα, αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα, μέχρι το βράδυ θα είναι τοπικά τα φαινόμενα, αλλά θα είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα. Δηλαδή, στη δυτική, στα δυτικά του νομού, γύρω από το Σαρονικό και πιθανόν και στα βόρεια του νομού, ένα πέρασμα από βροχή και καταιγίδα και με χαλάζι. Δεν θα είναι κυρίως ο μεγάλος όγκος νερού, αλλά είναι πιθανόν να δούμε χαλάζι και πιθανόν και δυνατές ρηπές ανέμων σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Έως 29 με 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Και νοτιάδες, τοπικά ισχυροί, ειδικά στα νότια του νομού, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Mm-hmm. Θεσσαλονίκη βρέχει από νωρίς το πρωί. Ουσιαστικά θα έχουμε βροχές και κάποιες καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα θα είναι κυρίως στα νότια του νομού και κυρίως στη Χαλκιδική, έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Φθινοπορεινό σκηνικό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αρκετή δροσιά, θα λέγαμε. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Σε Αλεξανδρούπολη, 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Με καταιγίδα αργά τη νύχτα προς τα μεσάνυχτα. Στη Λίμνο, καταιγίδα το βράδυ αργά, χρειάζεται προσοχή. Και στην Κερκυρά έχουμε φαινόμενα καταιγίδα. Και στην Τρίπολη, καταιγίδα ουσιαστικά όσο περνάει η ώρα. Και στο Ηράκλειο έβρεξε νωρίς το πρωί, δεν αναμένονται ιδιαίτερα φαινόμενα στο Ηράκλειο. Και βλέπουμε και εδώ στην Αττική, μέγαρα 30 βαθμούς με καταιγίδα το απόγευμα. 30 στον Πειραιά, 28 στην Κηφισιά, 30 στην Γλυφάδα. Και στο Λαύριο 30 βαθμούς και εκεί με καταιγίδα. Να σου πω τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό και λίγο πιο έντονο είναι από ό,τι λέγαμε χθες και θα είναι μάλλον και λίγο πιο. Θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, έτσι, σωστά. Η διάρκεια του είναι ουσιαστικά μέχρι περίπου Τετάρτη το μεσημέρι. Ναι. Δηλαδή, σιγά-σιγά θα κινηθούν τα φαινόμενα στην ανατολική χώρα από αργά το βράδυ, ουσιαστικά, δηλαδή Βόρειο Αιγαίο, Ανατολικό Αιγαίο και στη Θράκη. Και από την Τετάρτη θα είναι περισσότερο άστατος ο καιρός, ειδικά το μεσημέρι και μετά, και μετά θα σταματήσουν τα φαινόμενα. Άρα σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα για τις περιοχές τις οποίες μας είπες πριν από λίγο. Δημήτρη, από αύριο θα αρχίσει έτσι το κύμα κακοκαιρίας να φεύγει, να υποχωρεί. Θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, κυρίες και κύριοι.